Λοιπόν, χωρίς να χρονοτριβούμε, πάμε τηλεφωνικά στο Ντουμπάι. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Χρήστο Αντωνέλη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Κύριε Αντωνέλη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα, κύριε Μαντρίκη. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Προσπαθούμε, δόξα τω Θεώ, καλά. Την υγειά μας προσπαθούμε, αλλά όταν μας ρωτάνε για Ηρακλή, δεν μπορούμε να πούμε καλά. Αυτό είναι δεν μια μπορούμε. Όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να πούμε το καλά, δυστυχώς δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί αν ρωτήσει κάποιος στον δρόμο τον οποιοδήποτε τι κάνει ο Ηρακλής και πεις καλά, δεν θα σε πιστέψει πλέον. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε πιστέψει. Οπότε πρέπει να βρεις μια άλλη ούτε απάντηση. Ούτε και μέτρια δεν θα σε πιστέψει. Ούτε μέτρια. Δίκιο έχετε. Ούτε μέτρια. Δίκιο έχετε. Ο κόσμος ο πολύς γνωρίζει ότι είστε ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων που δεν θέλει να τοποθετείτε συχνά, δεν θέλει να μιλάει. Εγώ σας ευχαριστώ που δεχθήκατε να τα πούμε σήμερα στον αέρα. Όπως και να έχει πάντως, επιτρέψτε μου να πω ότι είστε το πρόσωπο των ημερών, γιατί ο κόσμος περιμένει μια ελπίδα, ένα φως στο τούνελ, γιατί και ομίχλη έχουμε και σκοτάδι έχουμε και προβλήματα έχουμε στον Ηρακλή. Έχετε επιχειρήσει τις τελευταίες μέρες και όχι μόνο, αλλά θα σταθούμε κυρίως τις τελευταίες μέρες μια νέα προσπάθεια. Εάν θέλετε να τα πάρουμε από την αρχή και να δούμε πού είμαστε στο σήμερα, γιατί θα δούμε και το πρόσφατο παρελθόν, αλλά θα δούμε και το σήμερα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και αν υπάρχει και μέλλον. Εδώ και καιρό προσπαθήσατε, εσείς να μας πείτε καλύτερα με λεπτομέρειες, τι είδους επικοινωνία να έχετε με τον κύριο Παπαθανασάκη και να ξεκινήσουμε με αυτό, αλλά και με την συνάντησή σας την προηγούμενη Τρίτη, αν θυμάμαι καλά, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σωστά. Όπως ξέρετε, κύριε Ματζικού, και μετά από τα γεγονότα που είχαν διαδραστεί τέλος Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, ναι. Που όταν η ομάδα έφυγε, πήγε για προετοιμασία στην Ολλανδία. Δυστυχώς δεν αδειοδοτήθηκε, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Ηρακλή και τονίζω αφιλοκερδώς. Όσοι συμμετείχαν σε αυτή την κίνηση, συμμετείχαν για να βοηθήσουμε απλά τον Ηρακλή αφιλοκερδώς, το τονίζω. Mm-hmm. Δυστυχώς επικοινωνήσαμε με τον κύριο Παπαθανασάκη. Εκείνη την εποχή δεν μας απαντούσε στα τηλέφωνα, μετά καταφέραμε. Ήρθε, αν θυμόστε, και ο κύριος Καγιούλης, το οποίος μας είχαμε κάποια συνάντηση, οι παλέμαχοι, τα παιδιά από την Αυτόνομη και κάποιοι της Επιτροπής. Όπως ήταν ο... Λέτε για την ημέρα που ακολούθησε την κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ από τους οπαδούς. Την επόμενη ημέρα που είχε γίνει η επικοινωνία με τον κύριο Καγιούλη. Αυτό λέτε. Εκείνο το ραντεβού. Σωστά. Ωραία. Σωστά. Ωραία. Το ιδρυτικό ο κύριος Παπαδόπουλος. Ναι. Φιλάντης, όλοι αυτοί να μεταξύ. Εκεί μας είχε πει ο κύριος Καγιούλης ότι κύριε, εγώ έχω έρθει σε συμφωνία με τον κύριο Παπαθανασάκη, έχουμε υπογράψει χαρτιά, έχω υπογράψει τα πάντα και αναλαμβάνω πλέον εγώ τη διαχείριση. Πάρα πολύ καλά, του είπαμε, προχωρήστε μπροστά και αν και εφόσον θέλετε, είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε. Φυσικά πριν από αυτό, εγώ είχα ανεβεί να κάνω άδεια. Το μόνο που δεν έκανα ήταν να κάνω άδεια. Και σας λέω ότι δεν πήγα ούτε μία μέρα στην παραλία. Ασχολιόμουν μόνο με τα θέματα του Ηρακλή. Τελειώνοντας αυτά, όπως καταλαβαίνετε, και λέγοντας ο κύριος Καγιούλης ότι εγώ αναλαμβάνω να την εξηγιάνω και να την πουλήσω στην ομάδα, αυτά τα γνωστά, σταματήσαμε οποιαδήποτε επικοινωνία. Δυστυχώς, όπως όλοι οι φίλαθλοι το γνωρίζουν, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και αντί να πάμε μπροστά, αρχίσαμε να πηγαίνουμε πίσω. Ξαναπροσπαθήσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τον κύριο Παπαθανασάκη. Κάποτε καταφέραμε να επικοινωνήσουμε. Μόλις επικοινωνούσαμε, την μεθεπόμενη μέρα έβγαινε ο κύριος Καγιούλης και έλεγε «Εγώ τα αναλαμβάνω όλα, εγώ πληρώνω, εγώ πλήρωσα, εγώ έκανα». Από εκεί το τελευταίο ραντεβού έγινε την ημέρα που επέστρεφα στο Ντουμπάι, ήταν 8
του μήνα, στις 8 Νοεμβρίου, το μεσημέρι, 12 η ώρα έφτασα Αθήνα, θα πετούσα 3 και κάτι και ανταμώσαμε. Και είχα πει, είχα βάλει σαν προϋπόθεση. Σας πήρε τηλέφωνο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, σας πήρε τηλέφωνο το βράδυ της προηγούμενης μέρας μετά το 1-1 με τον Πλατανιά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μιλήσαμε πριν τον αγώνα, μιλάμε, μου λέει Ήρα θα κερδίσουμε, μακάρι Σπύρο να κερδίσουμε, μετά τον αγώνα τα λέμε και του στείλα εγώ μήνυμα. Γιατί προσπάθησα να τον πάρω, δεν με απάντησε και του στείλα μήνυμα και το λέω ότι αύριο φτάνω στις 12 η ώρα Αθήνα, 12.30 η ώρα θα είμαι απέναντι στην καφετέρια του ξενοδοχείου. Εάν θέλεις, έλα, έχω μια μισή ώρα κενό να συζητήσουμε. Και είχαμε βάλει και σε εισαγωγικά τώρα προϋπόθεση ότι να μην διαρρεύσει, γιατί συνέχεια γυρνάμε και να λέμε να ξεσηκώνουμε τον κόσμο. Ναι. Ούτε πρόθεση, ούτε διάθεση έχω εγώ να βρίσκομαι πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες. Της αυτοπροβολής και της αυτοδιαφήμισης. Ναι, το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Δε, είναι το μόνο το οποίο δεν θέλω. Μου είπε ότι ναι, θα προσπαθήσω, θα μιλήσω με τον κύριο Καγιούλη και θα τελειώσω. Οκ, τελειώσαμε. Από εκεί και έπειτα, δυστυχώς πάλι δεν έγινε τίποτα, οπότε είχα προς πληροφορία σας και σήμερα μία επικοινωνία με κάλεσε ο κύριος. Με τον κύριο Παπαθανασάκη, γιατί δεν σας άκουσα καλά. Σήμερα. Ναι, τηλεφωνική, έτσι. Σήμερα. Ναι. Τηλεφωνική βέβαια. Όπου. Και είπα ότι εγώ, Σπύρο μου, παρετούμε τις όλες προσπάθειες και αυτό θα συνεκρινώσω ότι εγώ παρετούμε πλέον τις όποιες προσπάθειες έχει γίνει για να μπορέσουμε να σώσουμε τον Ηρακλή. Γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχουν περιθώρια, αν μέσα σε αυτή την εβδομάδα δεν κάνει κάτι, και δεν υπάρχει, εάν και εφόσον αλλάξει γνώμη, εάν συνεννοηθεί με τον κύριο Καγιούλη, που βασικά δεν ξέρω και ποιος είναι ο κύριος Καγιούλης, δηλαδή τι ακριβώς εκπροσωπεί. Είναι ο μάνατζερ ο οποίος ο κύριος Παπαθανασάκης έχει ορίσει για την εξυγίαση μόνο, για την πώληση, γιατί δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς να με διαφωτίσετε δηλαδή. Δεν το ξέρω. Κάθε φορά που έχει ερωτηθεί, απαντάει τα ίδια πράγματα. Και σε εκείνη τη συνέντευξη που είχαμε δώσει όλο το παρόν, δεν πήραμε σαφέστατες απαντήσεις. Και δυστυχώς μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κάνουμε υποθέσεις και να έχουμε πονηρές σκέψεις στο μυαλό μας, γιατί τα αποτελέσματα στη ζωή, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, είναι αυτά που μένουν και μετρούν. Οπότε, κύριε Αντωνέλη, σήμερα είπατε στο τηλεφωνικό ραντεβού που είχατε με τον κύριο Παπαθανασάκη, ραντεβού, επικοινωνία, ότι αποσύρετε το όποιο ενδιαφέρον σας. Ναι. Το είπα και του κύριου Παπαθανασάκη. Το σκέφτηκα. Δεν γίνεται άλλο, δεν μπορώ. Εάν και εφόσον αλλάξει μυαλά ο κύριος Παπαθανασάκης με τον κύριο Καγιούλη, θα μπορέσω. Υπάρχουν και τα παιδιά. Ξέρετε τώρα, να μην σας τρώω και το χρόνο. Όχι, αλίμονο. Όλος ο χρόνος είναι στη διάθεσή σας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιο ήταν το πλάνο, ποιο ήταν το σκεπτικό, γιατί θέλαμε να βάλουμε τους παλεμάχους μπροστά που γνωρίζουν από ποδόσφαιρο, που γνωρίζουν από αποδυτήρια, γιατί θα πω ένα όνομα τώρα, ο οποίος έτρεχε μαζί μας. Δεν πιστεύω ότι ο Τάσο Κατσιαπής δεν είναι άξιος να κρατήσει τα αποδυτήρια για το όνομα του Θεού. Να ρωτήσω κάτι. Και την προηγούμενη Τρίτη, 8 του μηνός, που κάνατε αυτή τη συνάντηση στην Αθήνα στο αεροδρόμιο, και στα όποια τηλεφωνικά ραντεβού που από ό,τι καταλάβαινα τηλεφωνικές επικοινωνίες είχατε με δυσκολία, γιατί δεν το σήκωνε συχνά ή δεν σας έπαιρνε συχνά τηλέφωνο, του καταθέσατε συγκεκριμένη πρόταση.
Η οποία είχε συγκεκριμένα σκέλη και θα ήθελα να με βοηθήσετε σε αυτό για να το ακούσει και ο κόσμος ξεκάθαρα, γιατί άλλο να τα λέμε εμείς και άλλο να το λέτε εσείς ο ίδιος που είστε και ο πρωταγωνιστής. Το πρώτο από αυτά τα σκέλη είναι Ηρακλής χωρίς Καγιούλη. Όπου κάνω λάθος, διορθώστε με. Όχι, μισό λεπτό. Όχι. Μισό λεπτό, κύριε. Ωραία, ένα-ένα να τα δούμε. Να τα δούμε ένα-ένα, κύριε. Ναι, ναι, ναι. Ηρακλής στην αρχή χωρίς Καγιούλη. Μετά, όταν ο κύριος Καγιούλης βγήκε και είπε ότι εγώ από πού θα πάρω τα χρήματά μου. Τα 400 χιλιάρια που έχω βάλει και τα λοιπά. Τα 400, θυμόσαστε, βγήκε και ο κύριος Δρακόπουλος και είπε, κύριε Καγιούλη, φέρτε μου τις αποδείξεις να σας ξοφλήσουμε. Αλλά αφήστε την ομάδα. Καμία αντίδραση δεν υπήρξε. Εντάξει, από τότε του κυρίου Καγιούλη. Δεν υπήρξε κάποια αντίδραση. Μετά αλλάζει και λέει ότι εγώ θα κάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2 εκατομμύρια, θα την κάνει η εταιρεία μου. Και εγώ αναρωτήθηκα και ρώτησα, εγώ έχω κάποια εταιρεία που έχει ονοματεπώνυμο, τη γνωρίζει ο κόσμος. Ας μας πει και ο κύριος Καγιούλης, δεν είναι κακό. Δεν του ζητήσαμε να μας δώσει το... Το πόθεν έσχεσαι και το αφημίτη. Τον ισολογισμό του, τον ισολογισμό του και αυτά, της εταιρείας του, αλλά πει, η εταιρεία χρυσή καρδιά. Τι πιο απλό. Και σας παραξενεύει, φαντάζομαι, το ότι μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων που κατάφερε να χάσει την ασφαλιστική ενημερότητα μη πληρώνοντας την δεύτερη δόση του ΙΚΑ περίπου 50.000 ευρώ και από την άλλη λέει ότι θα βάλει 2 εκατομμύρια. Αυτά δεν είναι... δεν αντικρούει το ένα το άλλο. 100%. 100%. Υπάρχει λογική, δηλαδή δεν βρίσκω λογική. Πάνω σε αυτό, κύριε Αντωνέλη, ο κύριος Παπαθανασάκης τι σας απάντησε για τον Καγιούλη? Γιατί εξακολουθεί να τον έχει στον Ηρακλή? Είναι τόσο δεσμευτικό αυτό το χαρτί, το πληρεξούσιο που έχουν μεταξύ τους? Του χρωστάει χρήματα? Να μιλήσουμε έξω από τα δόντια. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Καγιούλης, ότι τον έχω δεμένο με χαρτιά και από αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ναι, βέβαια, ότι αυτά τα χαρτιά δεν τα έχει δει κανείς, φαντάζομαι. Όχι, εγώ προσωπικά δεν έχω δει. Αν έχει δει κάποιος ο οποίος δεν το έχει πει, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Σε εκείνη τη συνάντηση που είχατε κάνει, που ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας νωρίτερα, δεν υπήρχε κανένα χαρτί. Δεν σας είχε εμφανίσει κάποιο χαρτί. Μάλιστα. Το ένα ήταν αυτό λοιπόν, για να πάω πάλι πίσω στα σκέλη που συζητήσατε και στο αεροδρόμιο με τον κύριο Παπαθανασάκη. Το ένα είχε να κάνει με τον κύριο Καγιούλη. Το δεύτερο, ποια ήταν η αντίδρασή του στο πλάνο που του παρουσιάσατε εσείς? Το να μπούμε εμείς μπροστά, να τρέξουμε την ομάδα, να κάνουμε άνοιγμα στον κόσμο, να βάλουμε βετεράνους, να βάλουμε ανθρώπους από την οικογένεια του Ηρακλή, να βγάλουμε τα διαρκεία στα εισιτήρια, την μπουτίκ, να φέρουμε έσοδα, να τρέξει, όπως λέμε, η ομάδα να τσουλήσει το καράβι. Ήταν θετικός. Στο να παραμείνει μεγαλομέτοχος παράλληλα, έτσι. Να παραμείνει, βέβαια. Μα είναι ο ιδιοκτήτης. Είναι ο ιδιοκτήτης. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Ο κύριος μέτοχος είναι ο κύριος Παπαθανασάκης. Ναι. Και να πω και κάτι. Δεν έχω κάτι προσωπικό με κανέναν, για το όνομα του Θεού. Μακριά από μένα, έτσι. Αρκεί να μην καταστρέφουν τον Ηρακλή. Εκεί μπορεί να έχουμε. Εννοείται. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Καταλαβαίνετε. Ναι, όχι, απλά και εγώ, ας πούμε, τέτοιο. Δεν έχω κάτι προσωπικό. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να λέει ότι είναι, να σας μεταφέρει ο κ. Παπαθανασάκης ότι είναι θετικό σε αυτό το πλάνο που του προσφέρεται, που του παρουσιάζεται. Ναι, πάντων. Σωστά. Γιατί καθυστερεί πρώτον 10 μέρες να σας πάρει ένα τηλέφωνο? Θα μου πείτε πώς να το ξέρετε αυτό. Και δεύτερον, αν σας είπε κάτι από αυτού σήμερα. Και δεύτερον, γιατί δεν έκανε κάτι ώστε να προχωρήσει αυτό το πλάνο με τον Αντωνέλη, με τον Κατσιαμπή, με τον Παπαδιωάννου, με τον Τουτζιάρη, με τον Δρακόπουλο, με. Τι απάντηση έχετε σε αυτό? Η απάντηση που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι την ώρα που τα συζητάμε πιστεύω ότι τα καταλαβαίνει, αλλά μετά κάποιοι τον έχουν δεμένο, αυτό που λέμε, καταλαβαίνεις και ο κόσμος. Ναι, μας ακούτε? Ναι, κύριε Αντωνέλη, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ωραία. Τώρα σας ακούω. Χάθηκε κάποιοι, μείναμε σε αυτό που είπατε, ότι κάποιοι τον έχουν δεμένοι και μετά χάθηκε λίγο η γραμμή. Εγκλωβισμένο. Κάποιοι να τον έχουν εγκλωβισμένο.
Άρα σε εσάς λέει είμαι θετικός να το δούμε. Και μετά μόλις κλείνει το τηλέφωνο, κάποιοι τον επηρεάζουν, τον έχουν σε ομοιρία, τον έχουν εγκλωβισμένο, τον πιέζουν, δεν ξέρω τι τον κάνουν. Το πιο πιθανό. Το πιο πιθανό. Αυτό πιστεύω εγώ. Είναι κάτι που είναι υποκειμενικό. Ναι. Είναι υποκειμενικό. Εντάξει. Πόσο έχει αλλάξει σε σχέση με τον Παπαθανασάκη που γνωρίσατε και με τον οποίο ήσασταν και στην ίδια διοίκηση ως μέλος, βέβαια παραιτηθήκατε συνέχεια, που τον είδατε και από κοντά, γιατί έχουμε να τον ακούσουμε και να τον δούμε μήνες και ακούμε και μαθαίνουμε ότι η συμπεριφορά του είναι τελείως μα τελείως αλλοπρόσαλη και διαφορετική. Δεν ξέρω αν εσείς το, το συναντήσατε αυτό. Την ώρα που μείναμε δεν μου δείξε κάτι το ιδιαίτερο, απλά είδα την αγωνία του, ότι κακά τα ψέματα, αγωνία για τον Ηρακλή, δηλαδή τι θα γίνει την επόμενη μέρα, αλλά από τον αγωνίο μέχρι που να πράξω κάτι έχει κάποια απόσταση. Εντάξει, τώρα επιτρέψτε μου να πω ότι και εγώ αγωνίω για το σπίτι μου, αλλά δεν θα το βάλω φωτιά, για να δω τι ωραία που καίγεται. Θα προσπαθήσω να τη σβήσω αν τη βάλει κάποιος άλλος. Εδώ μιλάμε ότι τη βάλανε οι ίδιοι τη φωτιά που καίει αυτή τη στιγμή τον Ηρακλή. Μα εδώ είναι το θέμα. Γι' αυτό ας πούμε εγώ βασικά θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο που δεν φτάσαμε σε ένα αίσιο τέλος. Να τους διαβεβαιώσω ότι ουδέποτε ήταν η πρόθεσή μου ούτε να είμαι πρωτοσέλιδο ούτε να κάθομαι να τον κοροϊδεύω, γιατί νιώθω ότι βγαίνοντας αυτά στον αέρα ίσως ορισμένοι να νιώσαν ότι τους κοροϊδεύω και λυπάμαι. Και κάτι άλλο, αν θυμάσαι, στην πρώτη επιστολή που είχα δώσει, ναι, είχα πει εύχομαι μην έρθει ο Νοέμβρης του 2013. Ναι, για αυτούς που δεν το καταλάβαν και δεν το ξέρανε, την ίδια τον Νοέμβρη του 2013, η ίδια κατάσταση ήταν, αλλά Θεός χωρέσει τον Θόδωρα τον Παπαδόπουλο, δέχτηκε τη βοήθειά μου τότε. Χωρίς φυσικά οτιδήποτε αντάλλαγμα. Αυτό για την ιστορία. Τίποτα άλλο. Κάτι που δεν γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί αυτή τη φορά φαίνεται ότι υπάρχει μια λύση. Δεν ξέρουμε βέβαια η δική σας προσπάθεια πώς θα ολοκληρωνόταν. Έτσι, όλοι εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια λύση, υπάρχει μια προοπτική, υπάρχει κάτι. Και αυτό το κάτι ορισμένοι δεν το θέλουν για τους δικούς τους λόγους. Κύριε Ματζιουργή, το είπαμε και την άλλη φορά. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να έρθει και να σου πάρει ένα καταστραμμένο μαγαζί. Συγγνώμη. Ναι. Ποιος είναι αυτός? Όχι, λύση μιλάω για το πολυμετοχικότητα που έχετε εσείς πει και εδώ και αρκετές φορές το έχετε μεταφέρει. Οπωσδήποτε. Με τη στήριξη του κόσμου πάντα όλο αυτό, έτσι. Και τη συμμετοχή. Εννοείται. Και τη συμμετοχή. Χωρίς τη συμπαράσταση του κόσμου, χωρίς να υπάρχει η ομαδικότητα και πάνω απ' όλα η διαφάνεια. Αυτό είναι κέραιο για μένα, mm-hmm, η διαφάνεια. Δεν μπορείς πλέον κανένας να δεν τρώει κουτόχορτο σήμερα. Πώς κλείσατε το τηλέφωνο σήμερα? Απλά δεν είχαμε κάτι. Περίμενε και θα κάνουμε κάτι. Το περίμενε και θα κάνουμε κάτι, σας το είπε ο ίδιος. Ο ίδιος, ναι, σωστά. Μάλιστα. Φαντάζομαι δεν τον πιστεύετε πλέον. Τον πιστεύετε? Όχι. Νιώθετε ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είτε λέγεται Καγιούλης, είτε λέγεται Παπαθανασάκης, είτε λέγονται κάποιοι που είναι κοντά τους, σας κοροϊδεύουν απλά για να κερδίσουν χρόνο? Το νιώσατε καθόλου αυτό? Κοιτάξτε κύριε Ματζιουργκή, είναι λίγο βαρύ το ρήμα, αλλά... Είμαι χρόνια, από το 1973 τα ξέρω. Ναι. Και σαν πλήρχος του εμπορικού ναυτικού και σαν διευθυντικός στέλεχος σε πολυεθνική μεγάλη εταιρεία. 26 χρόνια ήμουν σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Mm-hmm. Εντάξει. Ποτέ μου δεν δέχτηκα να τσαλακώσω την προσωπικότητά μου όπως την τσαλάκωσα αυτή τη φορά. Και το έκανα μόνο για την αγάπη του Ηρακλή, στον Ηρακλή.
Να συμπληρώσω σε αυτό ότι ένα χρόνο διατηρούσατε επίμονα την ανωνυμία σας και δεν το λέω για να σας, για να σας κάνω κομπλιμέντο, αλλά είναι μια αλήθεια που τη γνώριζα ως ρεπόρτερ του Ηρακλή, ότι ένα χρόνο ενώ συγκεκριμένοι άνθρωποι γνώριζαν ότι υπάρχει ένας Χρήστος Αντωνέλης που βοηθά οικονομικά, δεν επιθυμούσατε με τίποτα να βγει αυτό προς τα έξω. Βγήκε εντελώς τυχαία ένα χρόνο μετά. Και αυτό νομίζω είναι κάτι λέει. Στους φίλους του Ηρακλή που... Ναι, δεν σας άκουσα. Λέω, αυτό μπορεί να αποδείξει πολλά από αυτά που είπα. Στους φίλους του Ηρακλή που μου γράφουν όση ώρα μιλάμε και ακούνε αυτήν την πολύ αρνητική εξέλιξη, να ακούν τον Χρήστο Αντωνέλη να λέει ότι εγώ δεν μπορώ άλλο, αρκετά με αυτό το πανηγυράκι, δεν έχει καμία διάθεση ο Παπαθανασάκης να μας δώσει το OK να αναλάβουμε και τελειώνει κάπου εδώ το ενδιαφέρον μας και πάμε να ενδιαφερόμαστε. Και έχω αρκετά μηνύματα, κύριε Αντωνέλη. Το δικό μου ενδιαφέρον, των αλωνών κυρίων δεν μπορώ εγώ να τον αλωνό που είναι μαζί σας, εννοείται. Ίσως τα άλλα τα παιδιά να συνεχίσουν. Να το συνεχίσουν. Δεν λέω. Μάλιστα, το διευκρινίζετε αυτό. Ναι, καταλαβαίνω. Εγώ μιλάω μόνο για τον εαυτό μου. Έχω αρκετά μηνύματα λοιπόν από φίλους ακροατές που λένε ότι και μετά τι. Είχαμε μία ελπίδα, πάει και αυτή. Τι κάνουμε τώρα, τι τους απαντάμε. Τι μπορώ να κάνω εγώ. Να σου πούνε τα παιδιά, τι μπορώ να κάνω. Να βοηθήσω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Οπότε σας είπα και προηγουμένως, αρκετά τσαλάκουσα την προσωπικότητά μου σε αυτή την όλη ιστορία. Οπότε, δυστυχώς, δεν. Πέρα από τον κύριο Παπαθανασάκη, επιχειρήσατε με τον ίδιο τον Καγιούλη να μιλήσετε προσωπικά? Όχι. Όχι, έτσι. Τόσο από τη μία φορά που μιλήσαμε τότε στη συνάντηση που είχαμε, δεν έχω ξαναμιλήσει ποτέ με τον κύριο Καγιούλη. Σας είπα, βγαίνει έξω. Και εδώ αν ο κύριος Καγιούλης θέλει, γιατί δεν δέχτηκε αυτό που του πρότεινε ο κύριος Δρακόπουλος. Που είναι τίμιο και παντελονάτο. Πόσα έβαλες, πάρτα. Έλα εδώ, πάρτα. Πάρτα και βγει. Δεν είναι παντελονάτο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Mm-hmm. Και βγαίνει μετά από 5 μέρες, 3, δεν θυμάμαι πόσο, και λέω ότι η εταιρεία μου θα βγει και θα κάνει να αύξησε με το κεφάλαιο 2 εκατομμύρια. Μακάρι από το στόμα του και στο Θεού τα αυτοί που λέμε. Μακάρι, αλλά οι αποδείξεις που έχουμε μέχρι στιγμής δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Εσείς είπατε 2 φορές μάλιστα και είναι κατανοητό ότι πάβει το ενδιαφέρον σας. Αν συνεχίσουν οι υπόλοιποι ή όποιοι υπόλοιποι, το ρωτάει και ένας φίλος μόλις τώρα ήρθε μήνυμα, και τα καταφέρουν. Εγώ είμαι πολύ απεσιόδοξος πλέον, γιατί το ότι έχετε φτάσει σε σημείο να μην τον πιστεύετε και να μην τον εμπιστεύεστε, αυτό μου λέει πάρα πολλά. Τέλος πάντων, αν βρεθεί μια ομάδα ανθρώπων, δεν ξέρω ποιοι θα είναι, που θα τα καταφέρουν να τον πείσουν να κάνει, όπως λέμε στην άκρη ο Καγιούλης, να μπουν μπροστά. Θα μπείτε κι εσείς σε αυτή την προσπάθεια? Αυτή τη στιγμή, με την ψυχολογία που έχω, δεν μπορώ να απαντήσω. Ναι. Ενώ σας πάρει τηλέφωνο, για παράδειγμα, μια εβδομάδα μετά ο Φάνης του Τζιάρης και σας πει: κύριε Αντωνέλη, τα καταφέραμε, πάμε να πάρουμε την ομάδα. Θα το εξετάσω, αλλά αυτή τη στιγμή, με την ψυχολογία αυτή που έχω, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Καταλαβαίνω. Προσπαθώ δηλαδή, γιατί δεν μπορώ να βρεθώ στη θέση. Πονάω, αλλά δεν μπορώ να κάνω. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, αλήθεια, και ρωτάω τώρα τον φίλαθλο του Ηρακλή, άσχετα αν είναι μακριά στο Ντουμπάι, ελπίζετε σε κάτι ότι μπορεί η χρονιά να σωθεί? Αγωνιστικά, οικονομικά, διοικητικά. Τι να σου πω τώρα. Με τον αυτόματο πιλότο δουλειά δεν γίνεται. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, οι μάνατζερς που είναι δίπλα στον κύριο Παθανασάκη, στον κύριο Καγιούλη, ναι, βάλουν το χέρι στην τσέπη τους και φέρουν και παίκτες. Δεν μπορούν να φέρουν πολλούς. Έναν άνω των 23 Έλληνα μπορούν να φέρουν. Και οι υπόλοιποι πιτσιρικά. Τέλος πάντων, σας είπα ότι εγώ δεν είμαι και ο καλύτερος ειδήμονας για να κάνω κριτική πάνω σε ποδοσφαιρικές αξίες. Mm-hmm. Αλλά
Πιστεύω ότι ναι. Αλλά με έναν όρο και μια προϋπόθεση. Ομάδα χωρίς φιλάθλους και οπαδούς δεν έχει μέλλον. Και αυτό πρέπει να το καταλάβω πολύ καλά. Εγώ έχω την εταιρεία. Δεν δίνω σε κανένα λόγο γιατί δεν έχω οπαδό. Ο Ηρακλής είναι ιδέα και έχει οπαδούς. Και δεν είναι απλά μια εταιρεία. Και είναι, δεν είναι μια απλή εταιρεία. Πει άλλη φορά αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο παδούς. Και είναι ιδέα. Δεν είναι κάτι άχρωμο, άειλο. Και να υποθέσω το πρώτο αυτό πράγμα είναι, στο οποίο θα ποντάρατε εφόσον γινόταν κάτι, αν και είναι πολύ υποθετικό αυτό, και προς το παρόν δεν μπορεί να πάρει σάρκα και οστά, θα ήταν να γυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο και να πηγαίνει με τη θέλησή του, γιατί δυστυχώς έχουν καταφέρει πολλοί κόσμο να το διώξουν από αυτό το γήπεδο. Τουλάχιστον εγώ δεν ήμουν παρόν, δεν γνωρίζω, αλλά αυτά που γράψαν τα site και δεν έχω λόγο να τα αφήσω. Είναι αληθινά γεγονότα όλα. Είναι γεγονότα. Πώς θα, με τι ψυχολογία εγώ θα πάω στο γήπεδο και θα έχω τους φουσκωτούς δίπλα μου. Πού είναι η λογική? Καμία. Για αυτούς υπάρχει, ποιος για μας δεν υπάρχει. Δικαίωμα, ποιος έδωσε δικαίωμα στον Ηρακλή να κινούνται άνθρωποι οι οποίοι γυρίζουν να κάνουν, να προστατεύσουν τους άλλους? Δεν νομίζω ότι είναι το αυτό η άποψη δική μου. Mm-hmm. Τι να κάνουμε. Κάθε άνθρωπος έχει τις άποψεις του. Μπορούμε να βάλουμε άνω τελεία ή να βάλουμε τελεία? Αυτή τη στιγμή τελεία. Αυτή τη στιγμή τελεία. Ναι. Την έκανα την ερώτηση μήπως ακούσω κάτι διαφορετικό, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται από ό,τι φαίνεται. Τελεία. Όχι. Και να ξέρετε ότι δέχομαι συνεχόμενα μηνύματα από φίλους και τους ευχαριστώ, φίλους ακροατές εκπομπής και οπαδούς του Ηρακλή φυσικά, που εντάξει, πέρα από ερωτήσεις δεν μπορούμε, παιδιά, να πείσουμε κανέναν για το οτιδήποτε όταν βρίσκει τοίχο, όταν βρίσκει πόρτα κλειδωμένη και όταν έχει το 99,13% των μετοχών. Νομίζω αυτό είναι κατανοητό. Εγώ απλά είναι θέλω να τους ζητήσω όλους τους οπαδούς, τους φιλάθλους, ένα μεγάλο συγγνώμη. Και αν ταλαιπωρηθήκαν διαβάζοντας οτιδήποτε και αν και εφόσον κάτι γίνει, εγώ θα είμαι αυτός που θα ξαναβγώ πάλι στο ραδιόφωνο και μόνο και θα πω ότι ναι, έγινε. Το τι θα γραφτεί, τι δεν θα γραφτεί, να είναι σίγουρο ότι θα είναι από μένα. Ναι. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Μία ακόμα ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, πάλι από φιλάθλους που είναι κοινές περίπου. Εάν γίνει αυτό που δεν θέλει κανένας μας, το να δούμε αγωνιστικά τον Ηρακλή να υποβιβάζεται, χτυπάω ξύλο. Και αν μπει η ομάδα σε μια διαδικασία πάλι να αλλάξει κατηγορίες, εκεί υπάρχει Χρήστος Αντωνέλης? Αυτό είναι το ζουμί των ερωτήσεων που δέχομαι για μια λαϊκή βάση, για ένα ξεκίνημα. Ποτέ δεν θα πάψει ο Χρήστος Αντωνέλης να είναι δίπλα στον Ηρακλή. Αλλά και αυτή τη στιγμή. Ναι, κατανοητό και αυτό. Κατανοητό και αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Μακάρι να μπορούσαμε να μιλάμε διαφορετικά. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Εγώ ευχαριστώ που το δέχτηκα. Αυτά είναι. Και σας είπα και πάλι ότι χίλια συγγνώμη από τον κόσμο που δεν έκανα, που δεν καταφέραμε κάτι περαιτέρω. Η πρόθεση μου δεν είναι ποτέ μα ποτέ να είμαι πρωτοσέλιδο ή να. Ναι. Δεν μου χρειάζεται αυτό, γιατί το ξέρετε πολύ καλά και αποδεδειγμένα. Οπότε εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Ας φωτίσει ο Θεός τους υπάρχοντες αυτή τη στιγμή στην διοίκηση, να ξυπνήσουν το δυνατόν γρηγορότερα και να πάει η ομάδα μπροστά. Αυτό είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί το δεχτήκατε μετά από μέρες να μιλήσετε εδώ στην Ώρα για Μπλε, στην εκπομπή που ασχολείται με θέματα του Ηρακλή μετά από καιρό, να τοποθετηθείτε.
Ο κόσμος ήθελε πάρα πολύ να σας ακούσει. Μακάρι, βέβαια, ξέρω ότι η συγκεκριμένη συνέντευξη κάποιους ίσως τους κάνει να χαμογελάσουν σήμερα και να χαρούνε για το ότι δεν προχωράει και για το ότι ο Χρήστος Αντωνέλης λέει στον αέρα ότι το λέω πολύ απλά και λαϊκά, επιτρέψτε μου, δεν την παλεύω άλλο με αυτή την κοροϊδία. Εγώ θα ευχηθώ πάλι, γιατί θέλω να είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, ότι θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή με κάτι που θα έχει να κάνει θετικό αυτή τη φορά με τον Ηρακλή. Να είστε καλά, και εγώ το εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντωνέλη. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Να είστε καλά.